Θεωρητική αλλά και πρακτική προσέγγιση έχει το ετήσιο Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο και Συμπόσιο Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας που διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Οι ιατροδικαστές και ανθρωπολόγοι από όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης έρευνας σε σκελετούς μέσω των οποίων θα επιχειρήσουν να φέρουν στο προσκήνιο στοιχεία από τη ζωή τους και την αιτία θανάτου τους. Είναι πραγματική σκελετή σε ένα εργαστήριο. Δηλαδή, στα εργαστήρια του απογεύματος θα τους επιτρέψουμε να βγάλουν το σκελετό, να το βάλουν σε ανατομική θέση, να αναγνωρίσουν τα οστά, να δουν τι μπορούν να δουν χαρακτηριστικά του σκελετού για να δημιουργήσουν ένα βιολογικό προφίλ. Ας πούμε, αν είναι άντρας, γυναίκα, πόσο χρονών, τι ανάστημα είχε, από τι πέθανε. Να δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάνε να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Αμερική το γνωστικό αυτό αντικείμενο, να μπορούν να το κάνουν στη χώρα τους εντατικά για μια εβδομάδα, μπορούν να πάρουν κάποιο δίπλωμα σχετικά με αυτό και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, να το εφαρμόσουν στην καθημερινή τους πράξη. Στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής επιστήμης, πάντως, η τεχνολογία φαίνεται ότι έχει πρωταρχικό ρόλο. Απόλυτα ευθυγραμμισμένη με αυτό, η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι η μοναδική στη χώρα που μέσω πληροφοριακού συστήματος διαθέτει πλέον βάση δεδομένων με τα αρχεία από το 2018. Επιχειρώντας να ψηφιοποιήσει και των προηγούμενων ετών σε μια προσπάθεια τόσο η έρευνα όσο και τα συμπεράσματά της να εξάγονται ευκολότερα και πάντως με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Όταν βάλουμε όλα τα δεδομένα μέσα, αναδρομικά πλέον, θα μπορούμε να έχουμε αρχεία 33 χρόνων του ιατροδικαστικού και να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε τύπου έρευνα θέλουμε πάνω σε αυτά. Άλλωστε, η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως η μοναδική στη χώρα που χρησιμοποιεί τη μεταθανάτια αξονική τομογραφία, διαθέτει πλέον ένα σύνολο εργαλείων που μπορούν ακόμη και στο κομμάτι της έρευνας ανθρωποκτονιών να αποδώσει τα μέγιστα. Βοηθάει στο γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε 3D αναπαράσταση σε περιπτώσεις στις οποίες θέλουμε να δώσουμε πληροφορίες για θύμα δράστη. Π.χ. σε περιπτώσεις πυροβολισμού, μπορούμε να δείξουμε τη γωνία, μπορούμε να δείξουμε τη θέση του σώματος που έχουμε εκτιμήσει από όλη την ιατροδικαστική διερεύνηση. Την πορεία της βολίδας, την ακριβή θέση της βολίδας, το όργανο που έπληξε, να πιθανολογήσουμε για διάφορα σενάρια ή να απορρίψουμε σενάρια.